Κύριε Πόπη, τι κάνετε? Καλημέρα, Χρήσανδε. Είστε καλά? Καλησπέρα, μάλλον. Είστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ετοιμαζόμαστε για αύριο και για την έκδοση, αλλά και για τον τελικό. Αντιλαμβάνεστε ότι ο ρόλος του εκδότη είναι ο πιο δύσκολος από όλους μέχρι τώρα, Άκουσα να σου πω, εκδότης, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνω. Ναι. Και να γίνω με την έννοια του εκδότη, ναι, του παραδοσιακού. Και μισό λεπτό τώρα. Μην μου λες, αν αυτούς που έχουν διατελέσει παράγοντες και μου λένε, εγώ ένα χρόνο ήμουν, δεν ήμουν παράγοντας. Να σου πω. Εγώ μαζί με τον Δημήτρη τον Παπαϊωάννου είδαμε το τεράστιο κενό που υπήρχε στην αντικειμενική ενημέρωση του Αριανού Φιλάθλου. Mm-hmm. Δυστυχώς η πορεία θες του Άρη, χάσαμε πάρα πολύ έδαφος σε όλες τις εφημερίδες και θεωρήσαμε ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια για να μπορέσει ο Αριανός να υπάρχει ένα κίτρινο έντυπο, κίτρινο με τα χρώματα του Άρη, όχι κίτρινο, καταλαβαίνεις, mm-hmm, με την κακή έννοια, ένα κίτρινο έντυπο στα περίπτερα. Mm-hmm. Είναι δύσκολο εγχείρημα, το έχουμε συζητήσει και μαζί και γενικότερα φαντάζομαι... Ναι, είναι δύσκολο γιατί ο καιρός για τις εφημερίδες, από ό,τι μου λένε, μου λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, εγώ πάντα αναγνώστης ήμουν. Τα νούμερα το λένε. Ναι, παρεπιπτόντως τα Αριανά, ναι, εγώ τα πρόλαβα. Τα πρόλαβες. Και βέβαια, και ήμουν φανατικός αναγνώστης, αλλά τα πρόλαβα. Αυτό δεν το έχουμε συζητήσει. Είναι η πρώτη έντυπη προσπάθεια, μιλάω για δημοσιογραφική, δεν λέω τώρα για το Σούπερ Άρης παράδειγμα, που έχει το όνομα. Καθοριστικό ρόλο τότε έπαιζε ο ΣΦΑΧ, mm-hmm, ο τότε σύνδεσμος, ο τότε μεγάλος σύνδεσμος του Άρη, mm-hmm, και με μεγάλο ενεργό ρόλο, είχε ο Χρήστος Σαμαράς, που έχουμε την τιμή να τον έχουμε, να τον φιλοξενούμε και στη δικιά μας την εφημερίδα, στο Άρη. Mm-hmm. Για μένα είναι σημαντικό αυτό, γιατί ξέρεις, πολλοί λένε γιατί το είπατε Άρης είσαι, ή τέλος πάντων γιατί έχετε το Άρης μέσα. Γιατί, γιατί εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Γιατί είμαστε Άρης. Ασχολούμαστε, 48 σελίδες θα είναι μόνο για Άρη. Mm-hmm. Και θα το λέμε ότι είναι για Άρη. Δεν κρυβόμαστε κάτω από άλλα ονόματα, πίσω από άλλα ονόματα ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Είναι εφημερίδα καθαρά για Αριανούς. Δεν θέλουμε να πάρουμε, δεν θέλουμε να έχουμε ούτε νερά αν άλλο να αναγνώσει από άλλες ομάδες. Καλά, στα καφενεία θα την παίρνουν, διαβάζουν. Στα καφενεία την παίρνουν, ναι. Στα καφενεία την παίρνουν. Λοιπόν, είναι εφημερίδα μόνο για τον Άρη. Κυκλοφορεί αύριο, καταρχήν με 48, να πούμε... Ναι, κυκλοφορεί αύριο με 48 σελίδες έγχρωμες και θα υπάρχουν δύο εκδόσεις. Mm-hmm. Δηλαδή οι μισές εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν κανονικές στην τιμή του 1 ευρώ και θα υπάρχουν και οι άλλες μισές, οι οποίες θα έχουν μία προσφορά στους Αριανούς Φιλάθλους, ένα τισέρ με το λογότυπό μας πάνω Άρης είσαι, σε χρώμα κίτρινο ή μαύρο ανάλογα τι θα τύχει στον καθένα. Ένα πάρα πολύ ωραίο τισέρ, το οποίο θα είναι στην τιμή των 3 ευρώ. Μάλιστα. Στο Βαθύλακο να στείλετε πολλές, γιατί έχω παραγγελίες. Ναι. και extra large νομίζω. Ναι, ναι. Καλά, δεν τη φορέσω εγώ. Είναι λίγο δύσκολο. θα ήθελε να τυπώσει άλλα τόσα. Λοιπόν, εσύ μπορεί να πάρεις 2 XXL και να... Και να κάνω μία μετά. Να κάνω μία σύνδεση. Μια μοντίστρα, κάτι να κάνεις. Ναι, κάτι να κάνεις. Είναι γνωστό ότι η κορυφαία σελίδα της εφημερίδας είναι η σελίδα 3. Να μην τα λέμε. Μπήλια στο κίτρινο. Μπήλια στο κίτρινο, ναι. Αλλά εκτός από μένα θα υπάρχουν και πολύ καλοί άλλοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους δημοσιογράφους, τους κορυφαίους δημοσιογράφους του Άρη, που από την πρώτη στιγμή όλοι δεχτήκανε την πρόσκληση που τους κάναμε και εγώ και ο Δημήτρης, για να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Η προσπάθειά τους είναι συγκινητική. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Και επειδή εγώ θέλω να λέω όλα τα πράγματα με το όνομά τους, είναι δημοσιογράφοι που εργάζονται σε όλα τα μέσα της, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκτός από έναν όμιλο, ο οποίος έχει διαλέξει εδώ και χρόνια έναν άλλο δρόμο, μια άλλη ομάδα, και πολύ καλά κάνει, δεν μας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Ο καθένας επιλέγει και ο με το ποιος θα συνεργαστεί. Και κρίνεται. Ο καθένας θα επιλέγει με το ποιος θα συνεργαστεί, να πω εγώ από τη δική μας την πλευρά. Νομίζω ότι, εντάξει, εγώ θα μιλήσω για μένα, αλλά και τα παιδιά που είμαστε μαζί εδώ στο Λίμπερο και στον Όλα Μπαοτάρης, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι από την πρώτη στιγμή δεν είναι... Καταρχήν,
εγώ είμαι σίγουρος και το βλέπω από την πρώτη στιγμή ότι είναι μια επαγγελματική δουλειά και μάλιστα αν δουν τους συναδέλφους που θα συνεργαστούμε. Ναι, είναι κορυφαίοι στο ρεπορτάζ. Είναι επαγγελματίες. Είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Έτσι. Αλλά αυτό το οποίο λειτουργήσε στη συγκεκριμένη περίπτωση, πέρα ότι εντάξει, και εσένα και τον Δημήτρη σας ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια, άρα ξέρουμε και με ποιους ανθρώπους θα συνεργαστούμε, ήταν συναισθηματικό περισσότερο παρά επαγγελματικό. Και ένα, το ξέρω. Και ένα άλλο, ότι η εφημερίδα αυτή δεν έχει, ο στόχος της είναι να δείξει το μεγαλείο του Άρη, γιατί εδώ πέρα στα τόσα χρόνια τα πράγματα, που ο Άρης δεν έχει καλή πορεία στο ποδόσφαιρο, τα πράγματα έχουν αλλάξει, δηλαδή ο κόσμος δεν ξέρει τι πραγματικά είναι ο Άρης. Είναι να αναδείξει το μεγαλείο του Άρη και επίσης, το πρώτο είναι να αναδείξει το μεγαλείο του Άρη και να μπορεί ο Αριανός να βρει το καθημερινό του αποκούμπι. Και να είναι, και άλλο ένα πράγμα, είναι η ενότητα και η συσπήρωση. Η οποία αυτή τη στιγμή, εγώ πιστεύω ότι η συσπήρωση, ειδικά στον Άρη, είναι σε χαμηλά επίπεδα. Φυσικά. Είναι στόχος μας η συσπήρωση του Άρη. Κοίταξε, υπάρχει μια ευτυχή συγκυρία, ο τελικός αύριο, του μπάσκετ. Ναι, είναι ευτυχή συγκυρία, ναι. Έτυχε, δεν ήταν προγραμματισμένο το 18. Ναι. Για την έκδοση της εφημερίδας. Ήθελε να πάει 18 όμως. Φαίνεται. Ναι, εντάξει, ήθελε από μόνη της. Ήταν 11, αλλά ήθελε να πάει 18 εκείνη. Μακάρι να το συνδυάσουμε σύσταση με την κατάκτηση αυτού του κυπέλου που τόσο πολύ το θέλει ο Αριανός ο κόσμος. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Πάντως, εγώ θα πω για όλους τους συναδέλφους που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο περισσότερο. Είναι και μια δύσκολη συγκυρία. Στην οποία πρέπει να αποτυπώσουμε όμως με τον επαγγελματισμό και την αριανοσύνη όσο διακατέχει τον καθένα από εμάς, με ψυχραιμία, ηρεμία και να οδηγήσουμε αυτή τη συσπήρωση σε δύσκολη συγκυρία αγωνιστική για την ομάδα. Αλήθεια είναι αυτό. Για το ποδόσφαιρο η συγκυρία είναι. Δηλαδή είναι από τα διαστήματα που λες, α, δεν έχω να γράψω εφημερίδα. Εντάξει. Καλύτερα. Πώς λέμε ότι το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε αγώνα, καλύτερα που δεν έχει παιχνίδι η μπάλα. Ωστόσο. Έτσι είναι. Είναι δύσκολη στην κυρία του ποδοσφαίρου. Αυτές τις στιγμές όμως χρειάζεται περισσότερο. Αλήθεια. Την επικοινωνία. Χρειάζεται περισσότερο. Άρα θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει και προς αυτή την κατεύθυνση ένα μέσο που έχει όλες τις φωνές. Έχει συγκεντρώσει σχεδόν όλες, τέλος πάντων, από τους συναδέλφους. Πρώτα απ' όλα τα κείμενα είναι με υπογραφές. Έτσι. Βασικό. Με υπογραφές και υπογραφάρες. Όχι υπογραφές, καλύτερες υπογραφές στο ρεπορτάζ του Άρη. Νομίζω ότι έχουν να δώσουν πολλά. Έχουμε να δώσουμε πολλά στον Αριανό κόσμο. Και να ξέρει ο κόσμος ότι δεν θα υπάρχει μία γραμμή ή οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε δεν θα μπορούσε. Όπως το ξέρεις και πολύ καλά ότι δεν είμαστε και τέτοιοι. Μα άνθρωποι. Δεν μπορείς και να. Ηλία, δεν μπορείς να τη δώσεις τη γραμμή και στο Δασκάλο και στον Τζαλτίδη και στον Γκάλι και στον Οσανλή. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι. Δεν υπάρχει. Ο καθένας έχει. Μα να σου πω κάτι, το πιστεύεις ότι αύριο θα βγει η εφημερίδα. Και περιμένω με αγωνία να πάω σήμερα το βράδυ, γιατί όσοι ήθιστε θα πάρω το πρώτο φύλλο από το Κιλκίς, από εκεί πέρα που θα τυπώνεται η εφημερίδα, και περιμένω να έρθω το βράδυ, δηλαδή δεν έχω δει τίποτα απολύτως. Α, και εγώ, δεν έχω. Και εγώ θα έρθω στο δηλαδή, Κιλκίς. Δίπλα είναι ο Βαθύλακας. Κατάλαβε. ναι, στο Σταυροχώρι. Δίπλα είμαι. Θα πάω το βράδυ. Ναι, το ξέρω. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Με χαρά. Λες εκεί να βρω κανένα μπλουζάκι extra large. Σακουλοποιημένα θα είναι. Άμα αρχίζω ορίς, δεν ξέρω. Δηλαδή αρχίζω να ανοίγω τις σακούλες. Ωραία. Είπαμε για αυτή την προσπάθεια. Καλή επιτυχία. Και βλέπω ότι ήδη και από τα σχόλια των φίλων του Άρη ότι το ήθελε και ο κόσμος και θα το αγκαλιάσει. Ναι, υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει εφημερίδα του Αριανού. Έτσι. Και να πούμε ότι είναι και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι μια εφημερίδα του οποίου θα αναζητήσει εντός εισαγωγικών το αποκλειστικό του ή το αποκλειστικό. Θα τα έχει και αυτά. Αλλά ναι, φυσικά. Το θέμα είναι ότι για να καταλάβει και ο κόσμος, το εβδομαδιαίο φύλλο σε κάτι άλλο προσδοκά και νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι αυτό που είπες. Ενότητα, συσπήρωση και ενημέρωση. Και σωστό, έτσι. Πάμε και στο μπάσκετ. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι αύριο? Άκου να σου πω πώς το βλέπω. Καταρχήν θα μπει στο κήπεδο ή γιατί. Δικαιούμαι ένα εισιτήριο λόγω του διαρκείας μου και το πήρα. Ένα πήρα, δεν έχω πάρει δεύτερο. Όχι, γιατί θα ζητούσα εγώ τώρα να μας δώσει κανένα. Και έχω χαλάσει την καρδιά μου με πάρα πολλούς καλούς φίλους, με πάρα πολλούς παλιούς συναγωνιστές, ανθρώπους που τραβηχτήκαμε
όλες τις άκρες της γης. Δυστυχώς όμως εγώ τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους, τα εισιτήρια χρήστε δεν ήταν 1100 εισιτήρια για μια ζήτηση η οποία είναι δεκάδων χιλιάδων, δηλαδή είναι ήρωες είναι. Δεν στοχοποιεί. Πάνω από 50 άτομα μου έχουν πει πες στον Ηλία να μας βρει εισιτήριο. Μα τι να σου πω, το τηλέφωνο μου τις πρώτες μέρες δεν, η μπαταρία δεν προλάβαινα. Μηνύματα, messenger, μηνύματα στο τηλέφωνο, τηλέφωνα. Μα τους έλεγα, παιδιά, ένα πήρα. Μάλιστα. Ένα, πραγματικά ένα. Βλέπω όμως εκεί να είσαι λίγο ήρεμος. Θέλω γιατί έχει και Αναστόπουλο, έχει και Παναγιώτο, έχει και Σχοινά. Έχει τριπλέτα θανάτου. Η τριάδα αυτή, δηλαδή είναι απίστευτο. Όπως χθες μίλησα και σε ένα άλλο ραδιόφωνο και είπα το εξής. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν πήρε 1100 εισιτήρια, πήρε 1103. Κατάλαβες. Πήρε 1103, δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Τρομερό, δηλαδή. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουν την ευφυξία. Τι να πω, να σταθούν, ναι. Ναι, να σταθούν στο ύψος. Να σου πω κάτι, τι να πω, τελικώς έχει πολλά πράγματα τα οποία εμένα δεν, έτσι από την εμπειρία των τόσων χρόνων που ασχολούμαι, έχει πολλά κρυφά σημεία, που πήγαν κάποιες προσκλήσεις, ναι. Τι έγινε, τι δεν έγινε. Θα τα δούμε όμως αύριο στο γήπεδο και θα τα αντιμετωπίσουμε αναλόγως εκεί πέρα. Μάλιστα. Θέλω και να... για το μάτι, για το μάτι είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος. Ναι. Όχι γιατί έχουμε καλύτερη ομάδα τον Παναθηναϊκό. Ναι. Καλύτερη ομάδα δεν έχουμε στο λόγο. Ναι. Και, στο λόγο. Και να μην το έλεγες εσύ, το ξέρουμε. Όχι, ναι, είναι πασιφανές. Ναι. Αλλά σε αυτή τη μαύρη τρύπα της Ευρώπης, σε αυτό το παλέντε σπορ, Χρήσανθε, έχουν γίνει τα μεγαλύτερα μπασκετικά θαύματα. Έχουν γίνει τελική... Συμφωνώ 100%. Απλά είναι η ιδιαιτερότητα ότι αυτή τη φορά το 1100-1100 δεν μπορεί να αποκλίνει και πολύ. Τα μπασκετικά θαύματα έγιναν με πλειοψηφία κόσμου Άρη, νομίζω. Να σου πω κάτι. Εγώ πάλι πιστεύω ότι αύριο πλειοψηφία πάλι Αργιανή θα είναι. Δεν πιστεύω ότι δεν θα είμαστε πλειοψηφία. Mm-hmm. Πλειοψηφία Αργιανή θα είναι. Γιατί να σου πω κάτι, Χρήστατε. Όταν παίξαμε το Final Four... που παίζαμε με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό του Κόκαλη, ναι. Με τον Παναθηναϊκό του Γιαννακόπουλου και με την ΑΕΚ του Φιλίππου, με παιχταράδες παίξαμε με τελικό με τον Παναθηναϊκό, με το Ράτζα, με τον Σκοτ, με Αλβέρτη. Εμείς κατεβάζαμε τους παίκτες από τα αεροπλάνα, κάναμε ράνους, φέρνουν τα λεφτά, δεν θα ξεχάσω μια στιγμή στην τελευταία προπόνηση με κάτι λεφτά στο μπάνκο, μοιράζαμε αριστερά και δεξιά. Όλοι τρέχαμε να βοηθήσουμε όπως μπορούσαμε. Με το Πάσπαλιε τραυματία, με τον Μπόνι να το κατεβάζουμε από το τέτοιο, με το Λιαδέλη τραυματία και με 8 παίκτες στο πάγκο. Και αυτή η ομάδα κατόρθωσε και κέρδισε στο τελικό, απέκλεισε το Σάββατο τον Παναθηναϊκό και την Κυριακή την Άκη του Ιωαννίδη. Πήρε το κύπελο. Δηλαδή είναι εκεί μέσα στο παλαιό όλα γίνονται. Μακάρι, αυτό θέλουμε όλοι. Ναι, βέβαια, έχω εδώ μήνυμα ότι θέλουμε φωτογραφίες από το Ατρόπαια και τους τελικούς στο Άρης σε κάθε εβδομάδα. Θα έχουμε από αυτά, έχουμε πολλά. Γιατί όντως ήμουν σε όλα τα κύπελα. Σε όλα τα κύπελα που κατέχει ο Άρης και σε αυτά που έχασε ήμουν παρόν. Αλλά βέβαια είναι πολύ περισσότερα οι τελικοί, οι κερδισμένοι παρά οι χαμένοι. Mm-hmm. Να ζητήσω και το δύσκολο σχόλιο της ημέρας. Τι βλέπεις στο ποδόσφαιρο. Ο Άρης θα ανέβει. Πολύ ωραία. Ο Άρης με κάλυψε απόλυτα. Ο Άρης θα ανέβει. Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Καλά, Χρήστατε. Και στα δύο. Και στην κούπα που θα βγεις φωτογραφία και μετά. Στην κούπα και στο φίλο. Για να και βάλουμε φίλο, πρωτοσέλιδο την άλλη εβδομάδα. Αλλά σωστό, και στην εφημερίδα. Σωστό. Να είσαι καλά, Χρήστατε. Ευχαριστώ πολύ.